お姫様に王子様、ヤギさんやロバ君もみんなお話ししてくれるわよ。さあ、どんなお話いいかしら。面白くってかわいそうで楽しくって、シャララルルルルシャララ、シャララルルルルシャララ、キラキラ光る不思議なお話いいかもね。Το μαγικό λιχνάρι του Αλαντίν. Τα πολύ παλιά χρόνια, η Βαγδάτη της Αραβίας ήταν πολύ εύπορη και θεωρείται το κέντρο του πολιτισμού. Εκεί ζούσε ένα πολύ ζωηρό αγόρι που το έλεγαν Αλαντίν. Η μητέρα του Αλαντίν παρακαλούσε τους ανθρώπους που έρχονταν να ζητήσουν αποζημίωση να τον συγχωρήσουν. Αλλά αυτοί δεν τον συγχωρούσαν. Ξαφνικά, παρακαλώ, αφήστε με να πληρώσω εγώ την αποζημίωση. Ο Μάγκλεμ της πρότεινε να πάρει να εκπαιδεύσει τον Αλαντίν και να τον κάνει έναν καλό έμπορο, παρά να μείνει όπως είναι. Και τα κατάφερε να πάρει τον Αλαντίν σε μακρινό ταξίδι. Αλαντίν, τώρα θα σου ζητήσω να κάνεις μια δουλειά για μένα. Θα ανταμειχθείς καλά. Ωραία. Θα την κάνω, κύριε. Ο Μάγκλεβ έβαλε ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο του Αλαντίν σαν φυλαχτό και τον έστειλε να μπει στην υπόγεια διάβαση. Εκεί υπήρχαν πάρα πολλά κοσμήματα και χρυσαφικά, αλλά προειδοποιημένος από το Μάγκλεβ θα πεθάνεις αν τα αγγίξεις, ο Αλαντίν απλά τα προσπέρασε. Η δουλειά του Αλαντίν ήταν να φέρει ένα παλιό λιχνάρι κρυμμένο στο βάθος του υπόγειου. Ο Μάγκλεβ ήταν στην πραγματικότητα ένας τρομερός μάγος από τη μακρινή Αφρική που ήρθε να αρπάξει το λιχνάρι που, όπως λέγεται, είχε κάποια παράξενη δύναμη. Το λιχνάρι όμως ήταν φυλαγμένο με μάγια κάτω από το έδαφος από τον ίδιο το θεό της γης, και έτσι ο μάγος δεν τολμούσε να το πάρει. Έτσι λοιπόν, ο Μάγκλεβ έφερε τον Αλαντίν να του κάνει τη δουλειά, αλλά... Hey, δώσ' μου αυτό το λιχνάρι, μικρέ. Ναι, αλλά πριν σου δώσω αυτό το λιχνάρι, σε παρακαλώ πες μου γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ να το πάρεις. Έλα τώρα, δώσ' το μου. Δες το, δίνω αν δεν μου πεις το λόγο. Παλιόπαιδο, δεν στο ξαναζητάω. Ουάου, βοήθεια! Θεέ μου, πόσο μετανιώνω που άφησα πίσω τη μητέρα μου και θα γυρίσω μάδια χέρια. Μακάρι να μπορούσα να βγω από αυτή την τρύπα για να κάνω κάτι για αυτήν. Hey, ποιος είσαι εσύ? Είμαι το πνεύμα του δαχτυλιδιού και είμαι εδώ για να εκπληρώσω τις επιθυμίες σου, αφέντη. Αλήθεια? Τότε βγάλε με από εδώ και πήγαινε με στο σπίτι της μητέρας μου. Αμέσως, αφέντη μου. Αλαντίν! Ο Αλαντίν, αφού γύρισε σπίτι του, έδωσε το παλιό λιχνάρι στη μητέρα του. Αφέντη, είμαι το πνεύμα του λιχναριού που κρατάς και περιμένω τις διαταγές σου. Φέρε μου πολλά λεφτά ώστε να μπορεί η μητέρα μου να ζει άνετα. Αμέσως, αφέντη μου. Ο Αλαντίν έδωσε λεφτά σε όσους είχε προξενήσει προβλήματα στο παρελθόν. Γυρίζοντας πίσω,
Γοητεύτηκε από την πριγκίπισσα, της οποίας η ομορφιά ήταν κάτι εξωπραγματικό. Την ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Και ο Αλαντίν έπεσε στο κρεβάτι με πυρετό. Έτσι, η μητέρα του ζήτησε από το πνεύμα του λιχναριού να φέρει κάποιο δώρο για την πριγκίπισσα. Πήγε μετά στο κάστρο και ζήτησε από το βασιλιά να δώσει την άδειά του να παντρευτεί ο γιος της με την πριγκίπισσα. Αν θέλετε να παντρευτεί η πριγκίπισσα το γιο σας, πρέπει να φέρετε ένα καλό δώρο αντάξιο στην ομορφιά της. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Είναι πραγματικά όμορφο και ακτινοβολή. Κι έτσι ο Αλαντίν παντρεύτηκε ευτυχισμένος στην πριγκίπισσα. Ο Αλαντίν και η πριγκίπισσα έζησαν στο κάστρο που τους έκτισε το πνεύμα του λιχναριού. Περνούσαν οι μέρες μέσα σε ένα όνειρο. Αλλά μια μέρα που ο Αλαντίν έλειπε από το κάστρο... Λιχνάρια, λιχνάρια, αλλάζω παλιά με καινούρια, λιχνάρια. Να ένα παλιό βρώμικο λιχνάρι από το δωμάτιο του αφέντη μου. Με κάλεσες, αφέντη μου. Το πνεύμα του λιχναριού. Φέρε μου ολόκληρο το κάστρο μαζί με την πριγκίπισσα στην Αφρική. Μάλιστα, αφέντη. Όχι. Ο Αλαντίν διατάχθηκε να φέρει πίσω την πριγκίπισσα μέσα σε 40 μέρες, μια και θεωρήθηκε υπεύθυνος για την εξαφάνιση του κάστρου και της πριγκίπισσας. Αλλιώς θα του κόβαν το κεφάλι. Μα όσο μακριά κι αν ταξίδεψε ο Αλαντίν, δεν μπόρεσε να βρει τίποτα. Έχασε όλες τις ελπίδες που διέθετε και το κουράγιο του. Σκέφτηκε ακόμα και να πέσει να πνιγεί. Αλλά... το πνεύμα του δαχτυλιδιού! Πήγαινε με εκεί που είναι η πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα! Αλαντίν! Η πριγκίπισσα του είπε ότι ο Μάγκλεβ έρχονταν να τη δει κάθε βράδυ, ζητώντας της να τον παντρευτεί και ότι πάντοτε κρατούσε το λιχνάρι μαζί του. Πώς είστε, πριγκίπισσα, απόψε? Μάγκλεβ, είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ χαρούμενη. Τελικά αποφάσισα να σε παντρευτώ, Μάγκλεβ. Αλήθεια, είμαι τυχερός. Το ποτό του έχει ανακατευτεί με ένα ισχυρό αναισθητικό. Περιμένοντας αυτή την ευκαιρία, ο Αλαντίν... Μάγκλεβ, είναι τα τελευταία σου! Όχι εγώ! Εσύ θα πεθάνεις! Hey! Αου! Υψηλότατε! Εξαρτιόμουν πάρα πολύ από το πνεύμα του λιχναριού. Ζητούσα λεφτά, κάστρα και άλλα υλικά αγαθά δίχως να δουλεύω. Αλλά ανακάλυψα ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα. Δεν θα ξαναζητήσω τίποτα πια. Και θα αγαπώ την πριγκίπισσα με όλη μου την καρδιά. Και θα προσπαθήσω να την κάνω ευτυχισμένη. Α, χαίρομαι που τα ακούω, αγαπημένο μου Αλαντίν. Ο Αλαντίν και η πριγκίπισσα αγαπιούνται τώρα βαθιά. Ο λαός της Βαγδάτης γλέντισε το γεγονός 7 ολόκληρες μέρες. We'll be right back.
Λύκος και τα 7 κατσικάκια. Φορά και έναν καιρό υπήρχε σε κάποιο μέρος ένα σπίτι κατσικιών. Η μητέρα κατσικίνα είχε 7 κατσικάκια. Τα αγαπούσε όλα πάρα πολύ. Ωστόσο, στο κοντινό δάσος ζούσε ένας απέσιος λύκος. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, ακούστε με προσεκτικά. Να μην αφήσετε το λύκο να μπει μέσα στο σπίτι όσο εγώ θα λείπω. Έχει μια βραχνή φωνή και μαύρα πόδια. Έτσι λοιπόν θα το καταλάβετε αμέσως ότι είναι ο λύκος. Η μητέρα κατσικίνα το επανέλαβε αυτό πολλές φορές προτού βγει για ψώνια. Αλλά ήταν αυτός ακριβώς ο λύκος με το άδειο του στομάχι που παρακολουθούσε τη μητέρα κατσικίνα να φεύγει. Να τα τρυφερά μου κατσικάκια! Ύστερα από λίγο, κάποιος χτυπούσε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα, παιδιά! Είμαι η μαμά σας! Αν και ο λύκος νόμιζε ότι είχε ξεγελάσει τα κατσικάκια, αυτά κατάλαβαν ότι ήταν ο λύκος από τη βραχνή φωνή του. Μα τι κάνετε εκεί πέρα! Ανοίξτε την πόρτα γρήγορα! Η μαμά μας δεν έχει τέτοια απέσια βραχνή φωνή! Εσύ είσαι ο λύκος! Hey, φίλε, δώσ' μου ένα φάρμακο που να γιατρεύει τη βραχνή φωνή και να την κάνει καθαρή. Ο ταλέπορος ο λύκος επισκέφτηκε ένα φαρμακείο. Παιδάκια μου, είμαι η μαμά σας. Εντάξει τώρα. Ο λύκος, που τελικά καθάρισε τη φωνή του, ξαναγύρισε στο σπίτι των κατσικιών καταχαρούμενος. Ανοίξτε την πόρτα, κατσικάκια μου, είμαι η μητέρα σας. Έχω δωράκια για όλους σας. Τι τρέχει, ανοίξτε την πόρτα γρήγορα, γλυκούλια μου. Η μητέρα μας ποτέ δεν είχε τέτοια μαύρα πόδια. Αυτή τη φορά ο λύκος πήγε τρέχοντας του φούρναρη και τον ανάγκασε να του πασπαλίσει αλεύρι τα πόδια του. Εντάξει τώρα, αυτή τη φορά τα κατσικάκια σίγουρα θα με πάρουν για τη μάνα τους. Ανοίξτε την πόρτα, παιδάκια μου, είμαι η μαμά σας, σας έφερα δωράκια. Τότε τα κατσικάκια είπαν προς την πόρτα. Δείξε μας τα πόδια σου, αλλά είσαι σίγουρα η μαμά μας. Βέβαια, γλύκες μου, να τα δείτε αν θέλετε, ορίστε. Λύκο! Είσαι η μαμά! Τα άσπρα πόδια φαινόντουσαν από το παράθυρο και έτσι άνοιξαν την πόρτα χαρούμενα. Μόλις άνοιξαν την πόρτα, κρυφτείτε, κρυφτείτε. Έτσι θα το διασκεδάσω ψάχνοντας.
Το πρώτο κατσικάκι βρέθηκε αμέσως. Όσο επιδέξια κι αν κρύβονταν τα κατσικάκια, ήταν αδύναμα μπροστά στη μύτη του λύκου. Έτσι λοιπόν, τα 6 από τα 7 κατσικάκια φαγώθηκαν από το λύκο. Αυτό που έμεινε τελευταίο ήταν το μικρότερο. Κρύβονταν μέσα στο ρολόι. Θα κάνω! Τώρα είναι η σειρά μου! Ο λύκος όμως, που είχε φάει με την καρδιά του, πήγε σπίτι του γρήγορα, δίχως να συνειδητοποιήσει ότι υπήρχε και το μικρότερο. Η κατσικίνα γύρισε σπίτι μόλις έφυγε ο λύκος. Η μητέρα τα έχασε όταν έριξε μια ματιά στο εσωτερικό του σπιτιού. Τα κατσικάκια δεν φαίνονταν πουθενά. Πού είναι όλα τα κατσικάκια μου, κατσικάκια! Τότε ακριβώς ακούστηκε η φωνή του μικρότερου κατσικιού μέσα από το ρολόι. Η μητέρα, ακούγοντας την ιστορία από το κατσικάκι, στενοχωρέθηκε τρομερά. Η μητέρα κατσίκα, που δεν μπορούσε βέβαια να εγκαταλείψει τα παιδιά της, πήγε στο δάσος να ψάξει για το λύκο. Τελικά τον βρήκε. Ο λύκος έπαιρνε έναν υπνάκο κάτω από ένα δέντρο με την κοιλιά του τούμπανο. Καθώς η μητέρα κατσικίνα κοίταξε το λύκο, η κοιλιά του ξαφνικά αναπήδησε. Η μητέρα κατσίκα άρπαξε το ψαλίδι που έφερε το μικρό και άρχισε να σκίζει την κοιλιά του λύκου. Τότε τα κατσικάκια βγήκαν έξω ένα-ένα. Η μητέρα κατσίκα γέμισε την κοιλιά του λύκου με χαλίκια και μετά την έραψε ακριβώς όπως ήταν πριν. Το απόγευμα ο λύκος ξύπνησε. Παράξενο, ενώ σίγουρα έφαγα κατσικάκια, είναι σαν έφαγα πέτρες. Ήταν τόσο διψασμένος που πήγε στη λιμνούλα με την κοιλιά πρισμένη να πιει νερό. Η κοιλιά όμως ήταν πιο βαριά από αυτόν και έτσι έπεσε με ένα πλαφ μέσα στο νερό. Από τότε ο λύκος δεν ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Ο κακός λύκος βυθίστηκε μέσα στο νερό για πάντα. Και η μητέρα κατσικίνα και τα κατσικάκια της έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ο βασιλιάς Μίδας. Μια φορά και έναν καιρό, ο θεός Πάνας που έπαιζε καλά τη φλογέρα και ο άλλος θεός ο Απόλλωνας που έπαιζε καλά την άρπα άρχισαν να τσακώνονται. «Εγώ είμαι η μεγαλοφυΐα της μουσικής», λέει ο Πάνας. «Σιωπή, Πάνα, πάντα παίζεις τη φλογέρα παράφωνα». Έτσι λοιπόν, οι δυο θεοί άρχισαν να τσακώνονται άσχημα. Και τελικά αποφάσισαν να βάλουν κάποιον άνθρωπο να τους πει ποιος ήταν ο καλύτερος. Ευτυχώς μπόρεσαν και βρήκαν ένα πραγματικά κατάλληλο πρόσωπο. Ήταν ο βασιλιάς Μίδας του βασιλείου της Φρυγίας. Ω, τι συνέβη? Οι δύο θεοί εμφανίστηκαν αμέσως στη Φρυγία και έπαιζαν ο καθένας το όργανό του με επιδεξιότητα μπροστά στο βασιλιά Μίδα. Λοιπόν,
Ποιον βρήκε καλύτερο ο βασιλιάς? Πες, εσύ είσαι ο καλύτερος, για να μη σε κακομεταχειριστώ. Ο βασιλιάς Μίδας, που ήταν τίμιος άνθρωπος, απάντησε στους δυο τους ότι του άρεσαν οι ήχοι της φλογέρας του Πάνα. Η γνώμη μου είναι ότι ο Θεός Πάνας είναι καλύτερος. Ο Πάνας γύρισε στη χώρα των θεών πολύ ευχαριστημένος. Ο Απόλλωνας όμως που νικήθηκε αγρίευσε. Θα πάρω εκδίκηση από αυτόν τον τίμιο άνθρωπο. Καθώς ο Απόλλωνας είχε την ιδέα, παρακάλεσε: τα αυτιά του βασιλιά Μίδα να γίνουν γαϊδουρινά. Να γίνουν γαϊδουρινά. Τι έγινε? Όχι, δικά μου είναι αυτά τα αυτιά. Πω, τι έπαθα. Θες να είναι δουλειά του Απόλλωνα? Ήταν αποκλειστικά ο βασιλιάς Μίδας που είχε στη ζωή του μια τέτοια τρομερή εμπειρία. Αργότερα οι άνθρωποι της πόλης ήρθαν να τον δουν. Του βασιλιά Μίδα του άρεσε πολύ να μιλάει με τους ανθρώπους. Εκείνη τη μέρα όμως ήταν αδύνατο. Ο γιατρός προσπάθησε να πλησιάσει το βασιλιά Μίδα ρωτώντας τον: δεν αισθάνεστε καλά, βασιλιά Μίδα? Αφήστε με να σας εξετάσω. Με πλησιάζεις? Όλοι οι άνθρωποι ξαφνιάστηκαν. Ο κοσμηματοπόλης είπε: μεγαλειότατε, θα σας παρουσιάσω ένα διαμάντι τόσο μεγάλο όσον το αυγό ενός περιστεριού. Ανεδέστατε, άνθρωπε. Ένας κουρέας είπε στο βασιλιά Μίδα: αν κόψετε τα μαλλιά σας, σίγουρα θα νιώσετε καλύτερα. Αν ο βασιλιάς Μίδας επέτρεπε κάτι τέτοιο, τα κρυμμένα γαϊδουρινά αυτιά θα εμφανίζονταν. Φύγετε από εδώ! Φύγετε γρήγορα! Τι είχε συμβεί σε αυτόν τον ευγενικό βασιλιά? Όλοι οι άνθρωποι ανησυχούσαν και συζητούσαν. Ο βασιλιάς που άκουγε ότι οι άνθρωποι συζητούσαν, ανησύχησε τρομερά. Ίσως να πήραν είδηση τα γαϊδουρινά αυτιά μου. Όταν το σκέφτηκε αυτό, αποφάσισε να φορέσει ένα κράνος. Ποιος με κουτσοβόλευε μόλις τώρα? Εγώ, κύριε. Εντάξει, υπουργέ, ρίχνω στη φυλακή. Πόσο απέσιος είχε γίνει ο ευγενικός βασιλιάς Μίδας. Έτσι ο βασιλιάς Μίδας φορούσε το κράνος του ακόμα και όταν κοιμόταν και όταν έτρωγε. Είχε γίνει πολύ καχύποπτος. Αν κάποιος έλεγε κάτι για τον βασιλιά Μίδα, τον έστελνε αμέσως στη φυλακή. Ο βασιλιάς Μίδας έφτασε τελικά στο σημείο να μην ακούει κανέναν. Η μεγαλειότητά σας ίσως είναι άρρωστη. Αφήστε με να σας εξετάσω. Λοιπόν, εσύ ελπίζεις να πεθάνω σίγουρα. Το ξέρω εγώ αυτό. Αυτά είπε ο βασιλιάς Μίδας και έστειλε το γιατρό στη φυλακή. Ωστόσο, επειδή ο βασιλιάς Μίδας δεν είχε κόψει τα μαλλιά του εδώ και πολύ καιρό, αυτά κρέμονταν ελεύθερα σαν μαλλί προβάτου. Όταν ήρθαν οι ξένοι απεσταλμένοι, έμειναν κατάπληκτοι από την εμφάνιση του βασιλιά Μίδα. Νιώθοντας ότι όλοι οι άνθρωποι γελούσαν μαζί του, ο βασιλιάς ποτέ δεν ένιωθε ήρεμος. Αν άφηνε τα μαλλιά του να μακρύνουν κι άλλο, οι άνθρωποι μάλλον θα τον υποψιάζονταν. Ο βασιλιάς Μίδας αποφάσισε. Αφού έδιωξε όλους τους υπηρέτες, κάλεσε τον κουρέα. Ο κουρέας, μην ξέροντας τίποτα, άρχισε τη δουλειά του. Ξαφνικά, ένα γαϊδουρινό αυτί πετάχτηκε από τα μαλλιά του. Κατατρομαγμένος ο κουρέας άρχισε να φεύγει. Άκου προσεκτικά, κουρέα. Αν μπεις έστω και μια κουβέντα στους ανθρώπους της πόλης, θα σου κόψω το κεφάλι με αυτό ακριβώς το σπαθί. Μεγαλειότατε, ποτέ δεν θα πω τίποτα. Χαρίστε μου τη ζωή για το όνομα του Θεού. Όταν ο κουρέας γύρισε στην πόλη, πολλοί άνθρωποι τον ρωτούσαν για την εμφάνιση του βασιλιά. Πώς να τους πει όμως αυτός για τα γαϊδουρινά αυτιά? Δεν έκανε τίποτε άλλο από το να κουνάει το κεφάλι του σιωπηλά. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν να μην λέει την αλήθεια. Έτσι έφυγε μακριά από τους ανθρώπους. Όταν ο κουρέας γύρισε στην πόλη, όλοι τον ρωτούσαν και αυτός είχε συνέχεια στο μυαλό του την εικόνα του βασιλιά. Όταν του ερχόταν η εικόνα του βασιλιά στο μυαλό, έτρεχε στο δάσος, έσκαβε μια τρύπα και φώναζε: τα αυτιά του βασιλιά είναι γαϊδουρινά! Τα αυτιά του βασιλιά είναι γαϊδουρινά! Είναι γαϊδουρινά! Όχι μακριά από το μέρος που ήταν η τρύπα, φύτρωσαν κάτι χορτάρια. Κατά παράξενο τρόπο, τα χορτάρια ψιθύριζαν στον άνεμο.
Τα αυτιά του βασιλιά είναι γαϊδουρινά. Τα αυτιά του βασιλιά είναι γαϊδουρινά. Τελικά, το πιο μεγάλο δέντρο μέσα στο δάσος φώναζε κι αυτό. Τα αυτιά του βασιλιά είναι γαϊδουρινά. Ήρθε η νύχτα και άρχισε να φυσά ένας δυνατός άνεμος. Με τον άνεμο κυκλοφορούσε η φωνή και μεταφερόταν από το δάσος στην πόλη και από την πόλη στο παλάτι. Τα αυτιά του βασιλιά είναι γαϊδουρινά. Τα αυτιά του βασιλιά είναι γαϊδουρινά. Ο βασιλιάς Μίδας παραξενεύτηκε ακούγοντας τη χοροδία. Τα αυτιά του βασιλιά είναι γαϊδουρινά. Η αλήθεια δεν μπορούσε πια να κρυφτεί όσο κι αν προσπαθούσε ο βασιλιάς Μίδας να κρατήσει το μυστικό. Ο Μίδας που συνειδητοποίησε το λάθος του πήρε την οριστική απόφαση. Όταν ξημέρωσε, οι άνθρωποι μαζεύτηκαν στην πλατεία του παλατιού να ακούσουν τι θα τους έλεγε ο βασιλιάς Μίδας. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από όλους σας. Κοιτάξτε με προσεκτικά. Αντί για μένα, που έχω αποκτήσει μια απέσια μορφή, μπορείτε να εκλέξετε ένα νέο βασιλιά που να είναι πιο κατάλληλος. Καθώς ο βασιλιάς Μίδας τα έλεγε αυτά, κάποια φωνή ακούστηκε από τον ουρανό. Όχι, βασιλιά Μίδα, δεν χρειάζεται να παραιτηθείς. Ο Δίας, ο θεός των θεών, εμφανίστηκε μπροστά στους ανθρώπους. Λαέ της Φρυγίας, τον βασιλιά Μίδα καταράστηκε ο Απόλλωνας μόνο και μόνο επειδή είπε την αλήθεια. Ο Μίδας, υποφέροντας πολύ, προσπάθησε σήμερα να σας πει την αλήθεια. Η καρδιά του είναι πραγματικά τίμια. Όπως και να έχει, είστε ο βασιλιάς μας. Παρακαλώ, συγχωρέστε τους ανθρώπους που είναι φυλακή και μείνετε βασιλιάς μας όσο πιο πολύ γίνεται. Ο βασιλιάς Μίδας το υποσχέθηκε ρητά. Θα σας λέω την αλήθεια πάντοτε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό προτέρημα. Η άγρια κύκνη. Πριν πολύ πολύ καιρό, όταν ο βασιλιάς κάποιας χώρας χάθηκε στο δάσος, παρουσιάστηκε μπροστά του μια αγριά γυναίκα και του είπε: «Αν παντρευτείς την κόρη μου, θα την αφήσω να σου δείξει το δρόμο». Όταν ο βασιλιάς σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε να παντρευτεί μια κοπέλα που δεν είδε ποτέ του, η γριά γυναίκα είπε ότι θα φώναζε την κόρη της και εξαφανίστηκε πίσω από τα δέντρα. Και εκεί η γριά γυναίκα μεταμορφώθηκε σε ένα νεαρό κορίτσι. Δίχως να το ξέρει αυτό, ο βασιλιάς ζήτησε ενθουσιασμένος από το όμορφο κορίτσι να του δείξει το δρόμο. Ο βασιλιάς, αφού γύρισε με ασφάλεια στον τόπο του, παντρεύτηκε το κορίτσι όπως είχε υποσχεθεί. Όσο όμορφη όμως κι αν φαινόταν, ήταν μια φοβερή μάγισσα. Ο βασιλιάς είχε 11 πρίγκιπες και μια πριγκίπισσα. «Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεφορτωθώ αυτούς τους 11 πρίγκιπες». Η βασίλισσα έκανε μάγια και τους μεταμόρφωσε όλους σε άσπρους κύκνους. Η πριγκίπισσα Ελίζα έμεινε κατάπληκτη. «Ω αδελφοί μου, περιμένετε! Πού πηγαίνετε, αδέλφια?» Ακολουθώντας τους αδελφούς της, τους κύκνους, η Ελίζα συνέχισε να τρέχει όσο πιο πολύ μπορούσε. Συνέχισε να τρέχει μέσα από τα χωράφια και πάνω από τα βουνά και έφτασε προτού το καταλάβει σε κάτι ερημικές παραλίες. Η Ελίζα δεν μπορούσε να προχωρήσει πέρα από την ακτή. Οι αδελφοί της είχαν πετάξει πέρα από τη θάλασσα. Τόσο μεγάλη ήταν η επιθυμία της να δει τους αδελφούς της, που δεν το έβαζε κάτω. Συνέχισε να περιμένει για πολλή ώρα. Ένα χρόνο, δύο χρόνια,
Και 3 χρόνια πέρασαν από τότε, μα οι αδελφοί δεν επέστρεψαν. Η Ελίζα όμως συνέχισε να περιμένει υπομονετικά. Μα πού είχαν πάει λοιπόν όλα τα αδέλφια? Οι πρίγκιπες, τώρα πια κύκνοι, ζούσαν σε ένα όμορφο τόπο πέρα από τη θάλασσα. Δεν μπόρεσαν όμως ποτέ να ξεχάσουν το σπίτι τους και την όμορφη μικρή αδελφή τους. Ήταν μια μέρα που το δίλη ήταν πανέμορφο. Η Ελίζα είδε τους κύκνους. Ω, είναι τα αδέλφια μου! Ναι, οι 11 κύκνοι πετούσαν στον ουρανό. Οι αδελφοί μου, τα αδέλφια μου! Αδέλφια μου, αδέλφια μου! Καθώς τα μαγιαλύνονταν, οι κύκνοι μεταμορφώνονταν σε πρίγκιπες και πάλι ένας-ένας και αγκάλιαζαν σφιχτά την Ελίζα. Οι πρίγκιπες, που μπορούσαν να γίνουν άνθρωποι μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έφτιαξαν ένα δίχτυ από φλούδες και χόρτα και αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους την Ελίζα στη χώρα πέρα από τη θάλασσα. Το επόμενο πρωί, οι 11 κύκνοι απογειώθηκαν και πετούσαν για τη γη πέρα από τη θάλασσα. Έπρεπε να φτάσουν στη χώρα πέρα από τη θάλασσα προτού ξαναγίνουν άνθρωποι. Οι κύκνοι συνέχιζαν να πετάνε όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Αυτή τη φορά όμως κουβαλούσαν και ένα βάρος, την Ελίζα. Οι κύκνοι σιγά σιγά κουραζόντουσαν. Η Ελίζα άρχισε να ανησυχεί πολύ. Όταν ο ήλιος τα έδιε, οι κύκνοι δεν θα μπορούσαν να πετάξουν πια. Αν γινόταν αυτό, όλοι τους θα μπορούσαν να πνιγούν στη θάλασσα. Σας παρακαλώ, αφήστε με στη θάλασσα. Μα πώς θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο? Οι κύκνοι συνέχισαν να πετάνε όσο πιο δυνατά μπορούσαν. Ω, γη μπροστά μας. Ακριβώς τη στιγμή που οι κύκνοι προσγειώθηκαν στο έδαφος, άρχισαν να μετατρέπονται σε πρίγκιπες. Η Ελίζα ευχαρίστησε πολλές φορές τους αδελφούς της. Εκείνη τη νύχτα, μια θεά εμφανίστηκε μπροστά στην Ελίζα και της δίδαξε πώς να λύσει τα μάγια των αδελφών της. Της είπε πως έπρεπε να υφάνει 11 πουκάμισα από αγκάθια που έπρεπε να τα φορέσει στους κύκνους. Τότε τα μάγια θα λύνονταν. Αυτά όμως τρυπούσαν τα χέρια της. Πώς θα μπορούσε να αντέξει τους πόνους από την ύφανση 11 πουκάμισων από αυτά τα φυτά? Έπρεπε να κρατήσει απόλυτη σιγή. Αν η Ελίζα έλεγε έστω και μία λέξη, τα αδέρφια της θα πέθαιναν. Καθώς η Ελίζα ύφαινε τα πουκάμισα απορροφημένη, αυτός ήταν ο πρίγκιπας αυτής της χώρας. Έμεινε κατάπληκτος όταν είδε την Ελίζα. «Τι όμορφο κορίτσι», σκέφτηκε. Ο πρίγκιπας της μιλούσε ξαναμένος, αλλά η Ελίζα δεν μπορούσε να του απαντήσει. Ο πρίγκιπας νευριασμένος πήρε την Ελίζα στην πλάτη του αλόγου του και την πήγε στο κάστρο του. Οι κύκνοι που επέστρεψαν ακριβώς μόλις έφυγαν οι δυο τους, πέταγαν από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ελίζα. Η Ελίζα όμως δεν μπορούσε να τους φωνάξει ούτε μια λέξη. Αν ξεστόμιζε και μία μόνο λέξη, όλα τα αδέρφια της θα πέθαιναν. Η μάγισσα που είχε διασχίσει τη θάλασσα με σκοπό να σκοτώσει τους κύκνους, βρήκε την Ελίζα. Η μάγισσα συνάντησε τον βασιλιά, του είπε ότι είναι μάντισσα και κατηγόρησε την Ελίζα. Εκείνο το κορίτσι είναι μια φοβερή μάγισσα. Και η απόδειξη είναι ότι μπορεί και υφαίνει πουκάμισα από αγκάθια. Ο πρίγκιπας δεν πήρε στα σοβαρά αυτά που έλεγε η μάντισσα. Άκουσέ με, βασιλιά, είναι μάγισσα. Εκείνη ακριβώς την ώρα της Ελίζας της τέλειωσαν τα αγκάθια. Η Ελίζα τόσκασε από το κάστρο και πήγε να βρει αγκάθια. Η μάγισσα σκέφτηκε ότι βρήκε μια καλή ευκαιρία και την ακολούθησε αμέσως μαζί με τον πρίγκιπα. Περιπλανιέται στο νεκροταφείο νυχτιάτικα. Πρέπει να είναι μάγισσα. Ο πρίγκιπας έμεινε με ανοιχτό το στόμα και αποφάσισε να τη συλλάβει και να τη δικάσει. Η Ελίζα συνέχισε να υφαίνει και στη φυλακή και ακόμα και κατά τη διάρκεια της δίκης δεν σταμάτησε να υφαίνει. Η απόφασή μας είναι ότι είσαι μάγισσα. Καταδικάζεσαι σε θάνατο. Οι άνθρωποι, μη γνωρίζοντας τίποτα, έβριζαν την Ελίζα. Μα η Ελίζα δεν έδινε σημασία. Κόντευε να τελειώσει και το 11ο πουκάμισο. Αχ, Θεέ μου, δώσ' μου λίγο ακόμα χρόνο. Μόνο αν μπορέσω να τελειώσω τα πουκάμισα, δεν θα μετανιώσω που δίνω τη ζωή μου.
Αλίμονο, ακριβώς εκείνη τη στιγμή βάραν φωτιά στο σωρό τα ξύλα. Τα αδέλφια μου! Οι 11 κύκνοι ήρθαν τελικά ψάχνοντας για τη μικρή αδελφή τους. Αδέλφια, πάρτε αυτά! Η Ελίζα πέταξε ψηλά τα πουκάμισα μόλι της τη δύναμη. Πόσο θαυμάσιο ήταν! Οι κύκνοι που φόρεσαν τα πουκάμισα μετατράπηκαν σε πρίγκιπες όπως ήταν παλιά. Η Ελίζα, περιστοιχισμένη τώρα από τους αδελφούς της, είπε με κρυστάλλινη φωνή: «Δεν είμαι μάγισσα!» Η απέσια μάγισσα δεν μπορούσε να βλέπει την Ελίζα που τόσο πολύ αγαπούσε τους αδελφούς της. Οι 11 πρίγκιπες επέστρεψαν όλοι στο πατρικό τους. Και η Ελίζα έζησε χαρούμενη παντοτινά, βασίλισσα εκείνης της χώρας. Χένσελ και Γκρέτελ. Η ιστορία άρχισε στη Γερμανία πριν πολύ καιρό. Εκεί ζούσε ένας φτωχός ξυλοκόπος μέσα στο δάσος. Είχε 2 παιδιά. Το όνομα του μεγαλύτερου αδελφού ήταν Χένσελ και το όνομα της αδελφής του ήταν... Γκρέτελ, ξύπνα. Η καινούρια μας μητέρα λέει κάτι φοβερό. Πραγματικά η ιστορία ήταν φοβερή. Ο πατέρας που ήταν ντροπαλός και φτωχός τελικά υπέκυψε στα λόγια της μητριάς. Αύριο θα πάμε στο δάσος και θα αφήσουμε τον Χένσελ και την Γκρέτελ με τη δικαιολογία ότι πάμε να κόψουμε ένα δέντρο μακριά. Θεέ και κύριε, πώς θα γλίτωναν ο Χένσελ και η Γκρέτελ την επόμενη μέρα. Το πρωί ήρθε. Ήταν ώρα να πάνε στο δάσος. Χένσελ, τι κάνεις εκεί πέρα? Έλα εδώ γρήγορα. Ο Χένσελ είχε μαζέψει πολλά χαλίκια. Ο Χένσελ έριχνε χαλικάκια καθώς προχωρούσαν. Το μεσημεράκι, ο ήχος του κοψίματος του δέντρου συνεχίζονταν ακόμα. Ο Χένσελ και η Γκρέτελ δεν είχαν καθόλου φόβο. Ο Χένσελ και η Γκρέτελ περίμεναν, αλλά ο πατέρας και η μητέρα δεν επέστρεψαν. Μετά ανακάλυψαν πως ο θόρυβος που πήραν για κόψιμο δέντρου ήταν ο ήχος ενός ξύλου που η μητριά είχε βάλει να χτυπά στον κορμό ενός δέντρου. Όταν ο Χένσελ και η Γκρέτελ κατάλαβαν ότι είχαν μείνει πίσω, η Γκρέτελ έβαλε τα κλάματα. Ο Χένσελ αντίθετα έμεινε ήρεμος. «Σου είπα να μου έχεις εμπιστοσύνη. Περίμενε να βγει το φεγγάρι». Σύντομα βγήκε το φεγγάρι. Ανάμεσα στις σκιές των δέντρων και των χορταριών, εδώ και εκεί, γυάλιζαν τα χαλίκια που είχε πετάξει ο Χένσελ. Οι δυο τους μπόρεσαν να γυρίσουν πίσω ασφαλείς, ακολουθώντας τα χαλίκια. Ο πατέρας χάρηκε πάρα πολύ.
Αλλά η μητριά απογοητεύτηκε. Περιμένετε μέχρι αύριο. Όταν ήρθε το επόμενο πρωί, ο Χένσελ στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί δεν είχε καιρό να μαζέψει χαλικάκια. Ο Χένσελ δεν είχε άλλο τρόπο να βάλει σημάδια, παρά μόνο το ψωμί που είχε πάρει για φαΐ και το πετούσε κομματάκι-κομματάκι καθώς βάδιζαν προς το δάσος. Οι δυο τους, έχοντας μείνει πίσω και πάλι εκείνη την ημέρα, προσπάθησαν να βρουν τα ψίχουλα που ήταν οι οδηγοί τους. Τι είχε συμβεί όμως? Δεν υπήρχαν ψίχουλα στο δρόμο. Κατάλαβα. Τα φάγανε τα πουλιά. Τότε δεν μπορούμε να γυρίσουμε πια. Δεν μπορούμε. Η Γκρέτελ άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Κουράγιο, Γκρέτελ. Μην το βάζεις κάτω. Εντάξει. Χένσελ και η Γκρέτελ περπατούσαν, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά τους ένα παράξενο σπίτι. Πόσο απίστευτο ήταν! Το σπίτι ήταν φτιαγμένο από πολλά γλυκά. Η τύχη ήταν φτιαγμένη από μπισκότα, η οροφή ήταν φτιαγμένη από κρέμα, η πόρτα από σοκολάτα και οι κολόνες από ζαχαρωτά. Η πηγή έβγαζε χυμό. Και οι δυο μαζί, όπως ήταν ξελιγωμένοι, άρχισαν να δαγκώνουν με μανία. Είναι το σπίτι σας αυτό, γιαγιάκα. Συγγνώμη που το φάγαμε. Δεν πειράζει. Ελάτε μέσα και ξεκουραστείτε. Είμαστε πράγματι ξεθεωμένοι. Αυτή όμως η τυφλή ηλικιωμένη κυρία ήταν στην πραγματικότητα μια απέσια μάγισσα που άρπαζε παιδιά. Αυτά τα παιδιά φαίνονται ωραία, αλλά θα πρέπει να περιμένω μέχρι να τα παχύνω λίγο. Ο καημένος ο Χένσελ κλείστηκε στο κελάρι. Η Γκρέτελ κλαίγοντας άρχισε να δουλεύει σκληρά σαν υπηρέτρια. Σταμάτα τους λυγμούς και φέρε νερό γρήγορα. Ένα πρωί, η μάγισσα είπε στον Χένσελ: «Για να δω τα χέρια σου, πόσο πάχινες!» Τότε ο Χένσελ της έδωσε να αγγίξει το κόκαλο που φύλαγε μυστικά. «Είσαι ακόμα πολύ αδύνατος! Πρέπει να περιμένω!» Με αυτόν τον τρόπο εξαπατούσε ο Χένσελ τη μάγισσα. Σύντομα όμως η μάγισσα δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. «Δεν με νοιάζει αν είναι αδύνατος! Θα τον φάω! Γκρέτελ, άναψε φωτιά!» Θεέ και Κύριε, τελικά ο αδελφός της θα φαγωθεί. Δεν πρέπει να κλαίω έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να τον βοηθήσω να το σκάσει. Δεν ξέρω πώς να προσέχω τη φωτιά. Ανόητη Γκρέτελ, απλά κοιτάζεις μέσα, αυτό είναι. Ακριβώς τη στιγμή που η μάγισσα έχωνε το κεφάλι της μέσα στο φούρνο της κουζίνας. Τώρα είναι η ώρα. Τι κάνεις? Η Γκρέτελ έκλεισε την πόρτα της κουζίνας αγνώντας τις φωνές της μάγισσας. Με αυτόν τον τρόπο η Γκρέτελ, ένα κλαψιάρικο παιδί, ξεφορτώθηκε τη μάγισσα. Ο Χένσελ, αφού σώθηκε και βγήκε από το κλουβί, πήρε την αδελφή του από το χέρι και άρχισαν να απομακρύνονται όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Όταν έφτασαν στο ποτάμι, ο κύκνος τους πλησίασε και τους πέρασε απέναντι σαν να ήταν ferry boat. Όταν περπάτησαν λίγο ακόμη μετά το ποτάμι, μπόρεσαν τελικά να βρουν το σπίτι τους. Πατέρα! Πατέρα! Ο πατέρας καλωσόρισε τα δύο παιδιά που γύρισαν τελικά σπίτι.
Πώς μπόρεσα και σας άφησα πίσω τότε. Έκανα λάθος. Συγχωρήστε με. Ο πατέρας, που είχε μετανιώσει για ό,τι είχε κάνει, έδιωξε την κακιά μητριά. Έτσι λοιπόν, ο Χένσελ και η Γκρέτελ έμειναν με τον πατέρα τους και δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ πια στο σπίτι με τα ζαχαρωτά. Παπάκι. Πριν πολύ καιρό, μια μητέρα πάπια προσπαθούσε να κλωσίσει τα μωρά της. Αλλά υπήρχε και ένα αυγό που δεν έλεγε να σπάσει. Πω, τι όμορφα παιδιά. Δεν χαίρεσαι που τα βλέπεις όλα τόσο υγιή? Μα βέβαια. Αλλά είναι και αυτό εδώ το τελευταίο. Ο Θεέ μου, ποιο? Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα αυγά της γαλοπούλας, όχι δικό σου. Υπήρξε και στο παρελθόν μια τέτοια περίπτωση. Εγώ λέω να το αγνοήσεις αυτό. Η μητέρα πάπια όμως δεν άφηνε έτσι αφρόντιστο το αυγό και ύστερα από λίγο το κέλυφος αρχίζει να σπάει σιγά σιγά. Αυτό να είναι τόσο σκούρο. Ίσως να είναι στα αλήθεια μωρό της γαλοπούλας. Αλλά το γκρίζο παπάκι δεν ήταν γαλοπουλάκι. Αν ήταν, δεν θα μπορούσε να κολυμπάει τόσο καλά, δεν νομίζετε? Οι αδελφοί και οι αδελφές του δεν το καλωσορίσανε τον γκρίζο παπάκι. Εκείνη τη νύχτα τον γκρίζο παπάκι δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Καημένο το μικρό παπάκι, περπατούσε και περπατούσε ολόκληρη τη μέρα και κουράστηκε πάρα πολύ. Thank you.
Αυτό το κρεβάτι είναι δικό μου, ξέρεις. Τι βρωμιάρικο πλάσμα. Λυπάμαι πολύ. Και τι θρασίτατο πλάσμα. Τώρα δίνε του. Γιατί με μισούν όλοι τόσο πολύ. Γιατί είσαι τόσο λυπημένο. Έλα, χαμογέλασε λίγο. Έχω μια ιδέα. Γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας, μικρέ. Θα περάσουμε πολύ ωραία και θα διασκεδάσεις αφάνταστα. Εντάξει, τώρα έλα μαζί μας. Αυτό ήταν ένα σοκ για το καημένο το παπάκι. Τι στα κομμάτια είχε συμβεί. Τι είναι αυτά τα ζώα με τα τόσο τρομακτικά μάτια που έρχονται προς τα εδώ. Για πρώτη φορά στη ζωή του συναντούσε κάποιους που ήταν καλοί μαζί του. Και ωστόσο, αυτό το λυπηρό περιστατικό συνέβη ίσα-ίσα προτού να έχει καν την ευκαιρία να απολαύσει αυτή την καλοσύνη. Ο καιρός πέρασε γρήγορα και ήρθε το καλοκαίρι με το φωτεινό του ήλιο. Και μετά ήρθε το φθινόπωρο με τα όμορφα χρώματα. Για το παπάκι ο χειμώνας ήταν η πιο δύσκολη εποχή. Ένιωθε κρύο, μοναξιά και λύπη. Αλλά στο τέλος του χειμώνα υπάρχει πάντα μια καινούρια άνοιξη. Το άσχημο παπάκι πήδηξε μέσα στο νερό για πρώτη φορά από την αρχή του χειμώνα. Και ελευθερωμένο πια από τα δεσμά του χειμώνα, το παπάκι διασκέδασε με την ψυχή του το δροσερό νερό. Αχ, αυτά τα όμορφα πουλιά! Μακάρι να μπορούσα έστω και για μια φορά να γίνω φίλος τους. Είμαι τόσο άσχημο. Αν τα πλησιάσω, μπορεί και να θελήσουν να με σκοτώσουν. Αλλά από το να ζω έτσι δίχως φίλους, ίσως να είναι καλύτερα να σκοτωθώ. Παρά να συνεχίσω να ζω. Έτσι λοιπόν το παπάκι μάζεψε το κουράγιο του και κολύμπησε προς τους άσπρους κύκνους. Αχ, όμορφη μου κύκνη, αν θέλετε μπορείτε και να με σκοτώσετε. Μα τι λες, θα μπορούσες να μας πεις γιατί το είπες αυτό. Εγώ θέλω να γίνω φίλος σας, αλλά είμαι τόσο άσχημο. Έτσι σκέφτηκα πως ίσως. Μα τι λες εσύ άσχημο. Ποιος το είπε αυτό. Έλα ρίξε μια ματιά στον εαυτό σου στον καθρέφτη του πάγου εδώ. Το μικρό παπάκι έκανε όπως του είπε ο κύκνος και κοιτάχτηκε μέσα στον καθρέφτη του πάγου. Χα, είμαι στα αλήθεια εγώ. Ακριβώς. Είσαι ένας όμορφος νεαρός κύκνος. Έλα, έλα μαζί μας τα παιχνίδια μας, έλα. Ξαφνικά το μικρό παπάκι γνώρισε την ευτυχία. Ήταν σαν όνειρο. Αλλά το παπάκι δεν ένιωθε περηφάνεια για την ομορφιά του. Από τη δικιά του εμπειρία κατάλαβε πώς νιώθουν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι όταν δεν τους θέλει κανείς και νιώθουν μοναξιά. Τα ωραιότερα παραμύθια. 6 ωραιότατα παραμύθια σας περιμένουν στην κασέτα του επόμενου μήνα.
Μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη νέα σειρά από τα ωραιότερα παραμύθια. Θα σας μείνουν στη μνήμη για πάντα.